ένα φωτογράφο, ένα μαγαζί, με ποιον είναι ο άλλο. Αματέρ, επαγγελματία, δεν έχει σημασία. Και του έλεγα, παιδιά, εγώ θέλω να σπουδάσω αυτό, mm-hmm. δεν είμαι μοντέλο, αλλά σα ευχαριστώ πολύ, με κολακεύετε. Σε ζητάγανε, συγγνώμη, φωτομοντέλο, μοντέλο για το συγκεκριμένο είδο. Ναι, γιατί με βλέπαν τιμένη έτσι κάπω κεντρικά και του έκανε εντύπωση όλο αυτό που του ξένιζε και θέλαν να το φωτογραφήσουν. Στην καθημερινή σου ζωή δεν είσαι έτσι. Ήμουν έτσι μέχρι μια ηλικία. Μετά κουράστηκα λιγάκι να πηγαίνω δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά. Έτσι, το και ίδιο το απλοποίησα. Mm-hmm. Ναι, το απλοποίησα μόνο και μόνο επειδή βιαζόμουν, όχι κάτι άλλο. Αλλά μου αρέσει αυτό, είμαι και στην καθημερινότητά μου έτσι. Ανάλογα με τα κέφια, το χρόνο που έχω διαθέσιμο. Τέλος πάντων, τη διαφορά έκανε ένα παιδί από Ελλάδα που έμενε Αγγλία. Με mm-hmm. πλησίασε κι αυτός για φωτογράφηση και τα κλασικά, εγώ του λέω. Δεν ενδιαφέρομαι γιατί δεν είναι αυτό που με απασχολεί σαν αντικείμενο. Uh-huh. Εγώ θέλω να σπουδάσω, να κάνω αυτό εκείνο. Συν τις άλλες έχω πατέρα δημοσιογράφο, θα με βρει, δεν μου αρέσει να είναι έτσι. Δεν ήξερα αν ήθελες να το πούμε αυτό. Εγώ το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ναι. Κάτσε πιο εδώ πάλι, όλο μου κρύβεσαι και θέλω να φαίνεσαι. Έχεις έναν μπαμπά που τον σέβονται πάρα πολύ στον χώρο, ναι, ναι. τον αγαπάνε και τον εκτιμάνε. Επειδή λοιπόν έχει και αυτή τη βαρύτητα ο μπαμπά σου, γιατί το όνομά σου είναι βαρύ. Ναι. Ναι. Ο Ζήλος τον ξέρουμε όλοι. Εγώ απλά δεν ήξερα αν ήθελες να το αναφέρεις. Λοιπόν, όλο αυτό σε πήγαινε πίσω να μην τα κάνεις γιατί σκεφτόσαι τον μπαμπά σου. Δεν με πήγαινε πίσω. Ίσα-ίσα από πατέρας μου ήταν και αυτός μικρό σε κεντρικό άτομο, έτσι. Συγγνώμη, μπαμπά, θα το πω. Να το πει. Ναι. Και η μαμά. Ήταν πολύ κεντρικά άτομα, πολύ προχωρημένα για την εποχή τους και ακόμα είναι πολύ πιο μπροστά από την εποχή τους. Εγώ από κάπου πήρα ρεθίσματα για να τα κάνω όλα αυτά. Δεν τα κάνω βέβαια. Μόνο. Όταν βλέπω έναν πατέρα να είναι χίλια χρόνια πιο μπροστά μουσικά. Και σε μορφωτικό επίπεδο και μια μητέρα εμφανισιακά να κάνει πάντα τη διαφορά, χωρίς να γίνεται ναι, ναι, ξέρω περίγελος, ήταν πάντα και στήκη, μαμά. Γιατί κοίταξε ναι. να δεις το kids στο δικό σου στυλ, ποτέ δεν έχει μπει. Παρόλο που είναι τόσο κεντρικά, οι περούκες, ναι. τα ελατήρια, πάντα το συνδυάζεις με ένα ομοιόμορφο στυλ, οπότε γι' αυτό λέω η Ειρήνη, γιατί το κανονικό σου όνομα να το πω, ναι, έτσι ναι, από αυτό κανένα το πρόβλημα. Το λέω, η Ειρήνη είναι η Ειρήνη. Ναι. Είναι η Ειρήνη, τέλος, δηλαδή. Γι' αυτό την αγαπάει και όλος ο κόσμος. Ό,τι και να κάνεις, τίποτα να μην κάνεις βασικά. Να ανέβεις και να κάτσεις. Σε θαυμάζουν. Αχ, να είσαι καλά. Το λέω πολύ ειλικρινά. Καρδιά... Πολύ, έχω γίνει κόκκινη. Και... Πήγα και χθες για μπάνιο, πήρα χρώμα, το βλέπω και, το και έχω φρικάρει. Πολύ ειλικρινά. Αλλά το συνέχισε μου λίγο την ιστορία, γιατί όλο σε διακόπτω. Ναι, 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 δεν πειράζει. Τώρα για Γιαννάκη μου να μου πει αυτό και πάμε σε βιντεάκι μετά. Για πες μου. Με πλησιάζει αυτό το παιδί, του εξηγώ ότι δεν. Και μου λέει, οκ, θα σου δώσω τόσα λεφτά. Για την εποχή εκείνη τη δραχμή που μου είπε, τόσα λεφτά. Παραδελεάστηκα και μου λέει για μία ώρα τόσες χιλιάδες. Και εγώ μένω κάγκελο και του λέω: Οκ, okay, μέσα και πού θα δημοσιευτεί, να ξέρω και τι φωτογραφίες θες. Γιατί εγώ δεν κάνω εκείνο, δεν κάνω τ' άλλο. Είμαι πολύ συντηρητικό άτομο κατά τα άλλα. Να το πούμε και αυτό ότι είσαι πολύ όντως προσεγμένη. Άμα δεν θες κάτι, δεν το κάνεις. Και μου λέει: Όχι, εγώ θέλω φωτογραφίες κανονικά με το στυλ σου, να δείξουμε πώς στολίζεις το νύχι σου, το μανίκι, το ένα, το άλλο, το ρούχο. Ναι, ναι, ναι. Αυτά. Και του λέω: Οκ, okay, συμφωνώ. Και ξεκινάει η πρώτη φωτογράφηση, παίρνω τα πρώτα μου λεφτά. Δεύτερη φωτογράφηση, παίρνω τα επόμενα λεφτά και μετά φτιάχνεται από το πουθενά ένα ολόκληρο πορτφόλιο στο ίντερνετ. Μετά εγώ καταπιάνομαι με τις σπουδές μου και το 2007 σκάει και η πρώτη πρόταση από Γερμανία για να χορέψω με Ζόμαν, το αγαπημένο μου συγκρότημα. Όπως καταλαβαίνεις, 30 με 40 χιλιάδες κοινό από κάτω, χαμός. Συγγνώμη, όταν χτύπησε το τηλέφωνο σου και σου είπανε hello, δεν ξέρω τι σου είπανε. Όχι, με mail έγινε η συνεννόηση όλη. Τι έπαθες που εσύ αυτούς τους θαύμαζες. Κρατήθηκα να μην πέσω από την καρέκλα από τη χαρά. Και τώρα μου. Μιλάμε, δεν μιλάμε για ένα τοπικό στάρ, μιλάμε ναι. για διεθνές στάρ. Ναι. Ο συγκεκριμένος έχει δώσει συναυλία σε Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, παντού. Καταλαβαίνω. Γίνεται λοιπόν η ανταλλαγή απόψεων, συμφωνείτε και φτάνει στο σημείο που πας εκεί. Η πρώτη μου εμφάνιση στη Γερμανία, γιατί πριν εμφανιζόμουν Ελλάδα, το 2002 χόρευα. Στου Ψηρή, ξέρω. Σε διάφορα κλαμπ, σε διάφορες χώρες. Στο Γκάζι, σε διαφορετικά κλαμπ, όχι μόνο όταν στα κοθάδικα. Να σου πω, καταρχήν δεν είσαι τον πάρεις εσύ γενικότερα. Όχι. Εσύ όπου υπάρχει δουλειά και γουστάρεις, πας. Και να γουστάρεις και τους ανθρώπους είναι πολύ βασικό αυτό να το πούμε, γιατί δεν είσαι φιλοχρήματη. Όχι. Έτσι όπως το είπαμε, έτσι όπως το ανέφερες πριν απλά. Τα μισό τα χρήματα, αλλά όλα σ' αγαπώ θέλουν χρήματα για να γίνουν κρίμα. Επειδή είπες πριν ότι σε δελεάσανε, εντάξει, σαν πιο μικρούλα λες, όταν σου δίνουν και ένα σεβαστό ποσό. Μα μόλις μου είπαν για ποσό, εγώ δεν σκέφτηκα λεφτά, σκέφτηκα παπούτσια, σκέφτηκα ρούχα, βέβαια. Σκέφτηκα μαλλιά. Θα πάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο. Θέλω να σε δούμε λίγο επί του έργου. Okay. Θέλω να σε δούμε επί του έργου. Πραγματικά, παιδιά, αξίζει τον κόπο να καθυλωθείτε, να παρακολουθήσετε ακριβώς τη Ζιρκονιούλα. Επί το έργο, γιατί αξίζει τον κόπο. Και όποιος θέλει να την απολαύσει και live, θα μας ξαναπείς που είσαι.
στο Seven Sins Club κάθε Σάββατο και όπου αλλού με κλείσουν θα αναφέρω στο site μου, στο zirconia-starfighter.com και στα Facebook και στα σου. Facebook μου θα με βρείτε Zirconia Starfighter και εκεί, στο MySpace μου, στο Twitter μου, στο modelmayhem.com, στο modelingzia. Απαντάς όλο τον κόσμο? Σε όλα να απαντάω, εκτός από τα πρεπή μηνύματα ή τα τα πρεπή τους απαντάς εσύ μια και καλή, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο και επιστρέφουμε γρήγορα, για πάμε! Να σε πρωτορωτήσω. Θέλω λοιπόν να μου σχολιάσεις λίγο το βίντεο. Εκεί ήσουν σε μια συνεργασία διεθνές. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν ήταν διεθνής, αλλά ήταν με διεθνής καλλιτέχνες. Ναι, αυτό εννοώ. Ήταν στην Ερώτικα το δεύτερο το βιντεάκι που είδαμε στη Θεσσαλονίκη και είμαι και στην Ερώτικα κάθε χρόνο στην Αθήνα. Αυτό νομίζω ότι το ξέρουν όλοι οι δικοί σου. Και στην κεντρική σκηνή και στην σαδομαζοχιστική με τα περίεργα. Όταν λέω δική σου, γιατί έχεις μεγάλο fan club. Ναι, και δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Έχεις πάει, είδες καμιά φορά από εκεί που δεν το περιμένεις. Ναι. Θέλω λοιπόν να μου ολοκληρώσεις συνεργασίες του εξωτερικού για να ξεκινήσουμε να αρχίσουμε να λέμε τις συνεργασίες του εσωτερικού. Ναι, γιατί έχεις κάνει και σπουδαίες συνεργασίες εδώ με καλλιτέχνες που και αυτοί ξεπηδήσαν μέσα από το διαδίκτυο και έχουν γίνει κορυφαίες φίρμες τώρα. Ναι. Και επίσης συνεχίζεις και σταθερά δίπλα τους. Χορεύεις για αυτούς, συνεργάζεσαι για αυτούς και πάρα πολλά άλλα. Πες μου λοιπόν να μου ολοκληρώσεις λίγο την κουβέντα αυτό με τις συνεργασίες αυτές. Λοιπόν, από Γερμανία συνεργάζομαι ανελιπώς με τον Ζόμαν. Mm-hmm. Είναι μόνιμη συνεργασία, δηλαδή ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε μαζί, όπως και με το Seven Sins που χορεύω τα Σάββατα στην Αθήνα. Δηλαδή κοιτάω να είμαι σταθερή στις συνεργασίες μου, να μην με σνομπάρουν και να μην τους σνομπάρω, να είμαστε συνεπέστατοι και οι δύο. Με τους Βέλα Έλμπαλ είχα συμμετάσχει ως χορεύτρια, πιο πολύ shadow dancer, γιατί αυτοί κάνουν περίεργα σώμα. Σε κοιτάω έτσι να ξέρεις, γιατί πολύ απλά δεν καταλαβαίνω και όλες τις ορολογίες. Φαντάσου... Απλά τα έχω δει και λέω, μου λένε. Που είναι και ο Ντέρε κολλητός μας και το Διονών, μου λέει εκεί είναι η Ζιργόνη, εκεί, εκεί, εκεί. Α, ναι, ναι, εντάξει. Αφού το βλέπω, λέω είναι αυτό. Αυτά τα αγγλικά πρέπει να τα κόψω κάποια στιγμή. Με το μόνο Νοάβαρε που έχει πολλά ιαπωνέζικα στοιχεία στη μουσική του, είναι ηλεκτρονική βιομηχανική μουσική, στο λέω τελείως μεταφρασμένα. Electro Industrial Music. Ναι. Και έχει πολλά ιαπωνέζικα στοιχεία μέσα στη μουσική του, στη στάση του, γενικά στο ύφος του. Με τον Αμντούση από το Μεξικό. Δεν είχα πάει Μεξικό, είχε έρθει Γερμανία. Το φεστιβάλ είχε 40.000 κόσμο κάτω το Μέρα Λούνα. Ναι.
Έχω χορέψει στο Wave Gothic Treffen άπειρες φορές, στο Mera Luna μια φορά. Έχω φωτογραφηθεί σε όλες τις πόλεις της Γερμανίας. Έχω φωτογραφηθεί στην Ιταλία, στην Έλμπα, στη Ρώμη. Στη Γαλλία ήμουνα στο Torture Garden, στο Fashion Show με τα Latex. Είχα χορέψει επίσης στο Baltic Souplesse σαν χορεύτρια σε κλουβί. Τεράστιο βιογραφικό. Ναι, στο Torture Garden στην Αθήνα είχα συμμετάσχει και σε ένα fashion show, σε πολλά άλλα latex fashion show για το Savage Wear. Καλά, είναι φανταστικά. Στη Latex Po στο Αμβούργο, Γερμανία, έχω στην Αθήνα. Έχω δει latex και latex σε κορμιά, αλλά στο δικό σου αναδεικνύονται απίστευτα, δηλαδή είσαι δείγμα. Ειλικρινά δείγμα είσαι. Το λάτεξ θέλει να είναι αδύνατη κοπέλα, αλλά να έχει και καμπύλες. Γιατί σφίγγει πάρα πολύ, είναι ελαστικό. Και διακρίνονται όλα. Θέλει γυάλισμα, θέλει προεργασία και για να μπει και καλά, για να καλά, εσύ όλα σου νομίζω ότι φοράς θες μια προεργασία από το μακιγιάζ, τη γραμμή, από το styling, από τα πάντα. Τελειώσαμε με τους ξένους για να ρωτήσω τους Έλληνες. Όχι, δεν τελειώσαμε. Έχουμε Glenn Morrison, έχουμε Dave O'Day, το remixer της Lady Gaga που έχουμε χορέψει στο Tech Vodou στο φεστιβάλ. Έχουμε τον Armin Van Buuren. Ναι. Που είναι ο νούμερο ένα DJ σε όλο τον κόσμο. Βασικά είναι πάρα πολλοί DJs. Δηλαδή, άμα κάτσω και τους. Είναι τουλάχιστον άλλοι 50. Να πιάσουμε λίγο την εγχώρια showbiz. Να πιάσουμε την εγχώρια γιατί αυτή σε ενδιαφέρει εσένα πιο πολύ από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι, γιατί εγώ ξυστηγείται τώρα αυτή τη στιγμή μου μιλάς και μου φαίνεται ότι είμαι σαν διάστημα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σπουδαίες συνεργασίες οι ξένοι. Σπουδαίες, τους ξέρει ο κόσμος, μην βλέπεις εγώ που δεν τις ξέρω, που δεν τους κατέχω. Καταλαβαίνω όμως ότι όταν γεμίζουν στάδια και κάνουν μία εμφάνιση, αλλά γίνεται πραγματικά πανζολίσμος, καταλαβαίνω ότι είναι άνθρωποι που τους σέβονται και περιμένουν πώς και πώς το κοινό. Έτσι. Και είναι σημαντικό να είσαι δίπλα κι εσύ. Με τη δική σου ξεχωριστή ομορφιά, με τη δική σου ξεχωριστή προσωπικότητα. Γιατί αυτά είναι συνεργασίες. Δεν σημαίνει. Εντάξει, μπορεί να μην μπορεί να γεμίσει τα στάδια, αλλά για να σε έχει ένας άνθρωπος, είσαι για εκείνους κάτι μοναδικό. Τώρα θέλω να μου πεις για τους Έλληνες συνεργασίες και θα μου πεις και στην πορεία με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς. Επίσης, θα σε ρωτήσω, τώρα που το θυμήθηκα, δεν σε έχουμε δει σε κάποιο reality ταλέντο και τα σχετικά. Πες μου όμως για τους εγχώριους καλλιτέχνες που έχεις συνεργαστεί, που είναι πάρα πολύ και το ξέρω και αυτό. Λοιπόν, ο Ντέρεκ Ολιοντής, αγαπημένος μας φίλος και των δύο. Εκεντρικός εξίσου και ο ίδιος. Εκεντρικός, μοντέρνος, χωρίς ταμπού και κόμπλεξ, το ξέρουμε. Ο Ντέρεκ ήταν ο πρώτος που με έβαλε σε βίντεο κλιπ. Ναι. Που παίχτηκε μάλιστα και στο μάτς, το γέλα δυνατά. Ναι, 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 ναι. Με έχει και στο Take Me to Space, με έχει και στο Save Me. Καλά, είσαι η μούσα του, δεν κατάλαβες. Χωρίς ζυρκόνια. Δεν κάνει βίντεο κλιπ ο Ντέρεκ, αυτό είναι ο νόμος. Και εγώ χωρίς Ντέρεκ θεωρώ πως μου λείπει κάτι από τους φίλους μου. Δηλαδή πέρα από τα καλλιτεχνικά και τα επαγγελματικά. Έτσι, αυτό τουλάχιστον οι φίλοι είναι πάνω απ' όλα για μένα. Έχουν γίνει μεγάλες φιλίες μέσα από τις συνεργασίες. Ναι. Μπορεί όλα τα παιδιά να μην. Κάποιοι ξεχωρίζουν. Μπορεί όλοι όντως να θέλουν να σου βγάλουν πισόπλατα, γιατί εγώ το ξέρω. Κι εγώ. Μην ανησυχείς. Το μάτι και τα σχετικά. Είναι σύστημα, αλλά έχεις και κάποιους ανθρώπους που σου αγαπάνε και σε στηρίζουν. Ντέρεκ λοιπόν Λιοντής, στις συνεργασίες σου. Φίλος και συνεργάτης σε όλα του τα βίντεο κλιπ και στο επόμενο που θα γίνει. Βέβαια, δεν λέω άλλα. Δεν λέω άλλα. Τους. Ο Τους. Χρήστος. Φιλάκια. Αγαπημένος, λατρεμένος Χριστάκι μας. Τον Χρήστο εγώ τον γούσταρα με όλες τις γκοθούδες φίλες μου. Τις λέω γκοθούδες χωρίς να μ' αρέσει να βάζω τέτοια ταμπέλα. Από πολύ μικρές, έτσι, όταν ήταν ακόμα στο GTV και είχε το μπιπ μπιπ δούλος, το πρώτο του βίντεο κλιπ. Αλήθεια! Και τον βλέπαμε μικρές και είχαμε πει εγώ και φίλες μου, οι γκοθούδες φίλες μου που δεν ακούμε hip hop, τις χαινόμαστε. Δηλαδή, όχι τις χαινόμαστε, εντάξει, δεν μας αρέσει, ρε παιδί. Δεν είναι το στυλ σας, δεν είναι. Δεν είναι το είδος μας. Και τον βλέπαμε και λέγαμε να δεις που αυτός μια μέρα θα φτάσει πολύ ψηλά. Από τι το διέκρινες? Εγώ. Επειδή ήταν κεντρικό στιλιστικά, αλλά όχι εντάξει, κεντρική στιλιστικά είναι και άλλη. Επειδή δηλαδή ήταν έξυπνο και φαινόταν, όταν άλλο έχει σπιρτάδα στο βλέμμα, φαίνεται ότι. Εγώ παιδάκια δεν είμαι για εδώ που με βλέπετε τώρα, αργότερα θα με δείτε αλλού. Όντως, έχουμε καταλάβει. Και έτσι έκανε. Ένα σπιρθυροβόλο βλέμμα. Ο Χριστάκης είναι και εμένα φίλο μου και τον αγαπώ πάρα πολύ και τον λατρεύω. Και του εύχομαι ολόψυχα η μία επιτυχία να διαδέχεται την άλλη και το λέω μέσα από την καρδιά μου και το ξέρει. Πού λες με τον Χρήστο. Κάτσε να σου πω με τον Χρήστο. Είχε γίνει τελείως τυχαία η γνωριμία μας μέσω ίντερνετ και έκτοτε συνεχίσαμε τη συνεργασία μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, μέσα όλα το βίντεο κλιπ επίσης. Να πούμε σχεδόν όλα το βίντεο κλιπ. Και στο Μύρο, εκτός από τις επιτυχίες που δεν έχουν βγει στο ευρύ κοινό, γιατί ο Χρήστος είχε την ιδιότητα πέρα από τη φωνή του να χώνει και κάποια πράγματα παραπάνω με τα οποία ήταν απογορευμένα για τα κανάλια να προωθηθεί κάποιο βίντεο κλιπ. Ναι. Αλλά σε αυτά τα εμπορικά, δηλαδή το Μύρωτας πως περνάω, ναι, το Χόρεψε μωρό μου, σε αυτά είμαι, το καινούργιο πως λέγεται, έκανε αυτό που σου είπα, παπί, όλα αυτά παπί, παπί, παπί.
Είπα, είναι ρε παιδιά. Εντάξει, εγώ έκανα αυτό που σου είπα και μετά επαναλαμβάνει, ναι. Α, είπα. Ναι, αυτό. Ναι, μπράβο. Εκεί είμαι και στα προηγούμενα του, στο αντίθετο ακριβώ. Απλά αυτά δεν είναι τόσο πολύ εμπορεύσιμα. Δεν είναι δηλαδή. Εντάξει. Να τα ξέρει. Τα ξέρουν οι διαδικτυακοί, βέβαια. Είναι χιλιάδες αυτοί που το έχουν παρακολουθήσει. Εκατομμύρια πλέον. Απλά επειδή η τηλεόραση είναι πολύ μεγάλο μέσο και ισχυρή δύναμη και ο απλό ο κόσμο και η νοικοκυρά ξέρει το μύρωτα που περνά. Το έχει παρακολουθήσει. Πλέον. Γι' αυτό στέκομαι σε αυτά. Άλλες συνεργασίες που έχεις κάνει με Έλληνες. Με Έλληνες, με τους Red Line και τον Child from the Crypt έχω χορέψει, με τον Βάση Βάλης από την Λίπε. Έλληνες. Έλληνες είναι που κάνουν τη μουσική που αγαπάω. Α! Και ετοιμάζονται και άλλες δουλειές. Εντάξει, πιο πολλά στην πορεία θα δούμε, όχι τώρα στον αέρα που μιλάω μαζί σου. Έχω χορέψει για πολλές ελληνικές μπάντες. Όπως? Αυτούς που σου είπα.